Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, λίγες ώρες μετά την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας. Όμως εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ηλιόπουλε, λέτε πως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να πείτε τα δικά σας επιχειρήματα, αλλά η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν το λέει με ειρωνικό τόνο, λέει ότι ήταν χρυσή ευκαιρία και για εκείνη για να κάνει έναν απολογισμό 2,5 ετών. Ελάτε να κάνουμε λογαριασμό από αυτό το τρίμερο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα οι κινήσεις που γίνονται μέσα στο Κοινοβούλιο κρίνονται όχι μόνο από τη στενή αριθμητική των βουλευτών, αλλά κρίνονται και από το κατά πόσο επικοινωνούν ή όχι με τις ανάγκες της κοινωνίας. Και η εκτίμησή μας ήταν ότι ήταν αίτημα της κοινωνίας για τρεις μέρες η κυβέρνηση να βρεθεί απολογούμενη στη Βουλή. Γιατί αυτό έγινε. Τρεις μέρες η κυβέρνηση απολογήθηκε. Τι είδαμε? Είδαμε κυβερνητικούς βουλευτές οι οποίοι δεν στηρίξανε το έργο των υπουργών. Δεν θα βρείτε βουλευτές να πούνε τι καλά που τα κάνει ο κύριος Τηλιανίδης ή ο κύριος Θοδωρικάκος ή ο κύριος Καραμαλής ή ο κύριος Κρέκας. Είδαμε βουλευτές οι οποίοι είχαν δυστυχώς μεγάλη φτώχεια στα επιχειρήματά τους. Γιατί το λέω αυτό? Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει εκλογές γιατί φοβάται τις δημοσκοπήσεις. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές, πάλι το κάνει γιατί φοβάται τις δημοσκοπήσεις. Είναι φανερό ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο κάποιος μπορεί να το πάρει σοβαρά και να συζητήσει αυτό. Το τρίτο και πιο σημαντικό όμως για μας ήταν ότι είναι μια δίκαιη πρόταση μορφής. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και πρέπει να φύγει γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη με βασικό μισθό χαμηλότερο σε σχέση με το 2010. Είμαστε στις χειρότερες θέσεις στην ακρίβεια στο ρεύμα. Αγοράζουμε το φυσικό αέριο 30% πιο ακριβά σε σχέση με τη Βουλγαρία και βρισκόμαστε δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλειες αναλογικά με τον πληθυσμό. Για όλους αυτούς τους λόγους λέμε ότι η κοινωνία πληρώνει πολύ ακριβά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει έρθει η ώρα για πολιτική αλλαγή. Αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις για την τελευταία μάλιστα. Εσείς, πέρα από ό,τι έχετε πει διαχρονικά για τις δημοσκοπήσεις, ζητήσατε επιπλέον έλεγχο στο πώς έγινε αυτή η δημοσκόπηση, αλλά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων μπήκαν σε αυτή την αντιπαράθεση του προηγούμενου τριημέρου. Δηλαδή μπήκαν στο στόμα και του ιδίου του Πρωθυπουργού ότι δημοσκοπικά εσείς καταραίετε. Ξαναλέω ότι η κυβέρνηση έχει ένα πολύ σταθερό επιχείρημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά όταν αυτό το επιχείρημα γίνεται πασπαρτού, στην πραγματικότητα χάνει την χρησιμότητά του. Με την ίδια ευκολία που λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει εκλογές, γιατί τι να ζητήσει, αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό, τώρα το αντιστρέφουν και πάλι μετατρέπουν τις δημοσκοπήσεις σε απόλυτο κριτήριο. Σχετικά με το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν κάποιο κοιτάξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα δει ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία πλέον έχει επανέλθει ο φόβος και η ανασφάλεια ως βασικά αισθήματα. Μια κοινωνία η οποία ανησυχεί πάρα πολύ για το αύριο και μια κυβέρνηση η οποία δεν τα πηγαίνει καλά ούτε στην πανδημία ούτε στην ακρίβεια. Και λέω την ακρίβεια γιατί είναι το μεγάλο μέτωπο που θα έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στην οποία αναφερθήκατε, δεν μπορούσαμε παρά να ζητήσουμε έλεγχο. Είναι μια δημοσκόπηση η οποία μεθοδολογικά έχει πολλά ανοιχτά ερωτήματα και πολλά προβλήματα και νομίζω ότι είναι καλό για τη δημοκρατία κανένας να μην φοβάται τον έλεγχο. Μάλιστα. Τώρα εσείς είπατε επιχειρήματα τα οποία δεν ξέρω αν ήταν τα ζητούμενά σας να αναδειχθούν σε αυτό το τρίμερο, ότι για παράδειγμα είναι πολύ χαμηλός ο μισθός σε σχέση με το 10, είναι ο χαμηλότερος λέτε, έχουμε την ακριβότερη αγορά ενέργειας σε σχέση και με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή μας οικογένεια, αλλά φαντάζομαι ότι θέλατε να αναδείξετε περισσότερες αδυναμίες αυτής της κυβέρνησης. Είπατε χαρακτηριστικά ότι δεν βρέθηκαν λόγια συμπαράστασης ή πίστης στον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποπενθεί, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί αν δεν τον απέπεμπε ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη σας. Από την πρώτη μέρα είπαμε ότι αν δούμε ποιοι θα έπρεπε να παραιτηθούν, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο κύριος Στυλιανίδης. Δώσατε μακριά λίστα υπουργών. Είχατε παραιτήσει εσείς το μισό υπουργικό συμβούλιο. Και να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν γίνεται να μπαίνουν στην Αττική Οδό οχήματα μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα, όπως είπε ο κύριος Λέκας και κανένας δεν τον διέψευσε. Η τροχέα ευθύνεται που δεν υπήρχε απαγόρευση για τα συγκεκριμένα οχήματα και για τα βαρέα οχήματα και τα φορτηγά. Θα έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Κρέκας. Θα έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που μείναν 20 ώρες εγκλωβισμένοι σε σειρμούς στο ΟΣΕ έξω από την Λιβαδιά χωρίς καμία ενημέρωση. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί η κυρία Κεραμέως για μια σειρά από λόγους. Και ένας λόγος παραπάνω, τα σχολεία στην Αττική δεν ανοίξει. Η κυρία Κεραμέως πήγε να ανοίξουν τα σχολεία
στην Αττική τη Δευτέρα. Και η Περιφέρεια Αττικής έκλεισε τα σχολεία στη Δευτέρα, πέρα από τις αντικειμενικές συνθήκες ευθύνες του κύριου Πατούλη. Και συνένα θα πρέπει να παραιτηθεί και ο κύριος Γεραπετρίτης για αυτόν τον θεσμικό απόπατο, για αυτήν τη θεσμική παρακμή που ζούμε αυτές τις μέρες στο Μαξίμου. Θα πάμε ξέχωρα εκεί, θα πάμε ξέχωρα εκεί. Αλλά κύριε Λιόπουλε, εσείς... Το λέω για να δώσω το φάσμα των υπουργών που κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να είναι σε μια κυβέρνηση. Αλλά όταν μιλάς πλέον για τόσες παραιτήσεις, είναι φανερό το πρόβλημα. Πάντως καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ο κύριος Σιλιανίδης που είχε την ευθύνη για τη διαχείριση όλης της κατάστασης. Με τον κύριο Σκρέκα, για παράδειγμα, με τον κύριο Καραμαλή, ακόμη χειρότερα, για την ταλαιπώρια των επιβατών στην Ινωή. Άνισα τα μεγέθη, με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς η κυβέρνηση επέλεξε κάποιος να το συντονίζει όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι αν κάποιος ρωτήσει ανθρώπους στη Βόρεια Αττική, οι οποίοι και πέρσι με τη Μύδια και φέτος περάσαν 4 και 5 μέρες χωρίς ρεύμα. Και την ίδια στιγμή μιλάμε για μια περίοδο στην οποία τα στελέχη του ΔΔΕ, άνθρωποι που παίρνουν 100 και 150 χιλιάρικα, υπογράψαν να πάρουν μπόνους συν 50%. Νομίζω ότι αυτός ο πολίτης θα μας πει ότι και ο κύριος Κρέκας μάλλον δεν τα έχει πάει πολύ καλά στη δουλειά του. Ναι, καλά. Πάντως, κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο η Βόρεια Αττική. Εγώ άκουγα και για το Κολωνάκι 30 ώρες και για την Αγία Παρασκευή πάρα πολλές ώρες. Θέλω να πω και για πολύ πιο κεντρικές περιοχές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που κάποιος φαντάζεται ότι. Έχω ένα δάσος γύρω μου, πέφτουν τα κλάδια, χαλάνε τα συστήματα. Όχι, και όλο αυτό μιλάμε αυστηρά για αστικό ιστό. Έχετε δίκιο, ίσως ναι. Στο Βόρεια Αττική. Λοιπόν, απλά επειδή είμαι παιδί του κέντρου, όλα αυτά για μένα είναι βόρεια, καταλάβατε. Είναι μακριά, ναι. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε συνεπώς, λέτε, βέβαια τώρα όλοι έχουμε μια ψύχρεμη ματιά στα γεγονότα και όλα αυτά θα έπρεπε κανονικά, όπως λέτε, από την Κυριακή το βράδυ. Η πολιτεία να πει αύριο δεν λειτουργεί τίποτα, περιμένουμε το χιονιά, άρα ούτε σχολιά, ούτε επιχειρήσεις, ούτε το δημόσιο, μείνετε σπίτια σας για να το αντιμετωπίσουμε. Να πω κάτι πολύ απλό, γιατί πραγματικά οι φυσικές καταστροφές θα έρχονται όλο και περισσότερο και θα είναι έντονες. Αλλά εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, ότι η κυβέρνηση η οποία ήξερε εδώ και 5 μέρες τι έρχεται και είναι πραγματικά απρέπεια να προσπαθούν να μετακυλήσουν ευθύνες στους μετεωρολόγους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει απαντήσει με τον πιο επίσημο τρόπο και για το μέγεθος του φαινομένου και για την ώρα έναρξης του φαινομένου. Η κυβέρνηση θα έπρεπε πολύ απλά τη Δευτέρα να έχει ή αργία ή καθολική τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Με αυτή την απλή λύση και συν ένα την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και βαρέων οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, τα προβλήματα θα ήταν πολύ λιγότερα. Από τη στιγμή που εγκλωβίστηκε ο κόσμος στους δρόμους, όλα γίνανε χειρότερα. Γιατί γίνανε όλα χειρότερα? Γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τα μηχανήματα για να καθαρίσουν τους δρόμους, δεν μπορούσαν να περάσουν πολλές φορές τα συνεργεία του ΔΔΕ για να φτάσουν και να αντιμετωπίσουν βλάβες. Άρα δημιουργήθηκε, αν θέλετε, ένα ντόμινο αρνητικών φαινομένων που έχει τη ρίζα του στο ότι υποτίμησαν το πρόβλημα. Κύριε Λιόπουλε, η Έλενα Ακρίτα και άλλοι και δικά σας στελέχη θύμισαν ένα tweet του 17 επί δικών σας ημερών που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ο σημερινός Υπουργός Ανάπτυξης, ότι τόσο απλό και δεν το έκανε η τροχέα. Το λέω αυτό διότι εσείς το έχετε ζήσει. Έχετε ζήσει την αμφισβήτηση στο πώς ασκείται εξουσία, στο πώς συντονίζεται μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω οι μικρές αντιπολιτεύσεις να μαξιμαλίζουν, αλλά έχετε ακούσει και εσείς τα σχόλια ανάσα σε ανάλογες περιπτώσεις. Ενδεχομένως όχι με τέτοιο εύρος συνεπειών, επιπτώσεων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ προσεκτικός στο ότι λέω. Και λέω το εξής, ότι για ένα φαινόμενο το οποίο ξέρεις 5 μέρες ότι έρχεται, σε μια περίοδο που έχουμε ένα καθολικό εργαλείο όπως η τηλεεργασία και πλέον έχει μπει στη ζωή μας και έχουμε μάθει να δουλεύουμε αυτό, δεν θα στήχιζε τίποτα ή μάλλον θα στήχιζε πολύ λιγότερο να έχει γίνει αυτή η επιλογή τη Δευτέρα. Αλλά θέλω να είναι καθαρό ότι αυτό που συνέβη στην Αττική αυτές τις μέρες δεν ήταν μία από τα ίδια. Άνθρωποι 24 ώρες εγκλωβισμένοι στον πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Άνθρωποι 20 ώρες εγκλωβισμένοι στην Κατεχάκη, στη Μεσογείον, στη Μαραθώνος. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε σιδηροδρομικούς σειρμούς της Τρενοσέ. Να έχει καταρρεύσει η κυκλοφορία ακόμα και τη σταθερή συγκοινωνία μέσα στην Αττική. Γιατί άλλο να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν λεωφορεία και τρόλεϊ, άλλο να μην κυκλοφορεί το τρένο. Τέτοια κατάρρευση κρατικού μηχανισμού για ένα φαινόμενο το οποίο ξέραμε 5 μέρες ότι έρχεται, δεν γίνεται. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ποια είναι όμως, αν θέλετε, η στρατηγική συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι ψύχρεμα?
Ακριβώς επειδή τέτοια φαινόμενα θα έχουμε όλο και περισσότερα και όλο και πιο έντονα, αυτό το οποίο χρειάζεται να συμφωνήσει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και εδώ χρειάζεται να πιέσει η κοινωνία, είναι ότι έχουμε τεράστια ανάγκη από δημόσια εργαλεία και δημόσιες υποδομές. Και δυστυχώς η τραγωδία για τη χώρα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στα δημόσια εργαλεία, δεν πιστεύει στις δημόσιες υποδομές. Και η καλύτερη απόδειξη είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται και αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, αναδείξατε στη διάρκεια αυτού του τριημέρου την σχέση του υπόδικου Φουρθιώτη με τον κύριο Γεραπετρίτη, τουλάχιστον λέτε εσείς, από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι όταν υπήρχαν αυτές οι συνομιλίες δεν είχε προκύψει καμιά εμπλοκή με τη δικαιοσύνη του κυρίου Φουρθιώτη. Αυτό είναι αρκετό ή όχι? Να υπενθυμίσω εδώ ότι ο κύριος Φουρθιώτης έχει καταγγελθεί από τον πρώην Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, όχι από κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εισέβαλε στο γραφείο του στο Υπουργείο Εργασίας με μπράβους και τον απείλησε. Αυτό για μια φερόμενη απάτη που φαίνεται να έχει γίνει με αποζημιώσεις από το συνεργασία, από το πρόγραμμα με τις αποζημιώσεις. Και ρωτήσαμε πολύ πριν συγκεκριμένα... μπει το πλαφόν, να θυμίσουμε, που κάποιος δήλωνε ό,τι ήθελε ότι παίρνει. Ακριβώς. 80 χιλιάρικα. 80 χιλιάρικα το μήνα, ναι. Γιατί δεν ζούμε και σε καμιά χώρα που παίζουν αυτά τα ποσά, δηλαδή στην Αμερική ή στην Αγγλία, ενδεχομένως να έπαιζαν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να έπαιζαν, δεν θα έπρεπε να δοθεί αποζημίωση σε αυτό το ποσό. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγγελθεί γι' αυτό. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα δολοφονίας άλλου δημοσιογράφου και υπάρχει έρευνα και γι' αυτό. Έναν άνθρωπο ο οποίος μετά, αν θέλετε, από τον τραμπουκισμό στον κύριο Βρούτσι, είχε 14 αστυνομικούς φρουρά και αυτούς τους είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν τους είχε δώσει κάποιος άλλος. Και έναν άνθρωπο ο οποίος συνομιλούσε όχι μόνο με το νούμερο 2 του Μαξίμου, αλλά από ό,τι φαίνεται με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι είναι θεσμική υποχρέωση του κύριου Μητσοτάκη να απαντήσει για αυτή τη σχέση. Και να απαντήσει επίσης σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι έλεγχοι, που δεν είναι απλά ζήτημα δικαιοσύνης, γιατί είναι και ζήτημα ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Εργασίας, πού βρίσκονται οι έλεγχοι για τα λεφτά τα οποία πρέπει να επιστραφούν. Είναι βαθιά θεσμική παρακμή ότι είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο. Είναι βαθιά θεσμική παρακμή ότι η Βουλή χρειάστηκε να απασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αλλά η ρίζα της βαθιάς θεσμικής παρακμής είναι ότι δυστυχώς η μισή κυβέρνηση επιλέγει να έχει σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Έχετε σχόλιο για το περιστατικό μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Πολάκη στο εντευκτήριο της Βουλής? Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι είναι ένα ατυχέστατο περιστατικό και τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να έχουν θέση μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Χωρίς άλλες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, από την πλευρά σας. Όχι, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δικαιολογίες. Και τη συνεισφορά του δικού σας τελέχους στο να ξεφύγει έστω για αυτά τα λίγα. Λέω καθαρά ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές και δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τέτοιες συμπεριφορές μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με εσάς. Ήδη ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές στην ανάδειξη της ηγεσίας σας και πλειοψηφικά πέρασε. Το ότι πέρασε πλειοψηφικά και όχι ομόφωνα είναι ένα αγκάθι σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Ηλιόπουλε, ή σε μια δημοκρατική διαδικασία προφανώς κάποιοι μπορούν να διαφωνήσουν? Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση. Θα κριθεί στο συνέδριο, μπορεί και να μην περάσει. Το λέω αυτό, το λέω αυτό για να είναι καθαρό ποιες είναι οι διαδικασίες. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτή θα είναι η εισήγηση. Καλά κάνατε και το διευκρινίζετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια διαδικασία συνεδριακή που θα γίνει μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα. Και ένα κομμάτι του συνεδρίου θα είναι και το καταστατικό. Σε αυτό υπάρχουν πολύ κρίσιμες για μας αλλαγές, όπως το δικαίωμα των μελών να ψηφίζουν καθολικά με όρους δημοψηφίσματος για κρίσιμες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη για το αν θα πάρουμε μέρος σε μια συμμαχική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα που βάζει ένα τέτοιο δημοκρατικό δικαίωμα για το σύνολο των μελών. Δεύτερη κρίσιμη τομή για μας, το γεγονός ότι σε όλα τα όργανα θα υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή, 50% άντρες, 50% γυναίκες, είναι ένα παράδειγμα που ακολουθούν στην Ευρώπη τα πράσινα κόμματα. Στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα που το φέρνει και κατατέθηκε και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και η Κεντρική Επιτροπή και ο Πρόεδρος, δηλαδή το σύνολο της ηγεσίας, να ψηφίζονται από τα μέλη του κόμματος. Μία μικρή προσοχή εδώ, αποκλειστικά από τα μέλη, δηλαδή δεν θα δείτε στον ΣΥΡΙΖΑ
διαδικασίες που θα επιτρέπουν σε κάποιον να πάει εκείνη τη μέρα απλά να πληρώσει, να γραφτεί και να ψηφίσει. Το λέμε αυτό γιατί το κριτήριο της πρότασης είναι να έχουν παραπάνω δικαιώματα τα μέλη και όχι γενικά και αόριστα μια ανοιχτή διαδικασία που πολλές φορές είναι ανοιχτή και σε εξωτερικές παρεμβάσεις. Δεν είναι πρόβλημα το ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το ζητούμενο, σε αυτό το ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως έχει μάθει να συζητάει δημοκρατικά και να καταλήγει και νομίζω ότι εμπιστευόμαστε όλοι μας απολύτως τα μέλη ότι στο συνέδριο θα πάρουν την απόφαση που θεωρούν καλύτερη για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Μάλιστα. Άρα το συνέδριό σας με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα θα γίνει κανονικά, έτσι? Ναι, το συνέδριο θα γίνει σε κάθε σενάριο. Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα... Άρα είστε έτοιμοι και με άλλο πλάνο, λέτε. Ακριβώς. Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διαζώσης παρουσία του συνόλου των συνέδρων, θα πάμε σε ένα υβριδικό σχήμα που θα έχει και το ψηφιακό σκέλος και τη διαζώσης παρουσία. Χαμηλή εκπροσώπηση με φυσική παρουσία και όλοι οι υπόλοιποι διαδικτυακά. Ακριβώς. Αλλά το συνέδριο θα γίνει κανονικά. Ευχαριστούμε, κύριε Ηλιόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.